Και θέλω να έρθω αμέσω στο στούντιο. Μαρτύρησα ποια είναι η επόμενη καλεσμένη μου. Δεν κρατήθηκα κιόλα. Γεια σα κύριε Βασίλη. Καλώ ήρθατε εδώ. Κύριε. Εγώ σα ευχαριστώ, ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί όπω είπα και στον, κόστα... και στον Κώστα Γιανακίδη, είναι δύσκολο να εντοπίσει ψύχρεμου συνομιλητέ για τον ε, ε, χώρο τη κέντρο -αριστεράς. Και Θα ξεκινήσω με το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον Κώστα Γιανακίδη. Μήπω κάναμε την ανάγκη. Κάναμε. Κάνατε την ανάγκη φιλοτιμία και βαφτίσαμε κέντρο -αριστερά. Τους πάντες. Είναι όλη κέντρο κεντροαριστερά. Είναι αριστερά ο Βαρουφάκη, για παράδειγμα. Είναι κεντροαριστερά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κοιτάξτε. Είναι κεντροαριστερά ε, ο Όλος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυ, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει ε, έχει ανοίξει ο διάλογο. Και γιατί έχει ανοίξει ο διάλογο, και μάλιστα έντονα μετά τι ευρωεκλογέ, διότι αυτό το οποίο προέκυψε, δηλαδή ε, μια παντοδυναμία της Νέα Δημοκρατία από τι προηγούμενε εκλογέ. Με τα, με τα, κόμματα του προοδευτικού τόξου. Τα ποσοστά τους να μην είναι τέτοια τα οποία να καταδεικνύουν ότι υπάρχει άμεση απειλή, ότι υπάρχει ο άλλος ισχυρό πόλος που πολύ σύντομα θα αποτελέσει την εναλλακτική κυβέρνηση στη χώρα. Αυτό δημιούργησε στην κοινωνία και ήρθε ένα μήνυμα από την κοινωνία προς όλους εμάς, το οποίο να σα το πω απλά πως μας το έλεγαν στον δρόμο σε όλη την προεκλογική περίοδο. Κάντε κάτι. Μιλήστε, συζητήστε, ενωθείτε, συνεννοηθείτε. Εν αυτή είναι μια κοινωνική παρένεση, η οποία αποτυπώθηκε μετά τι ευρωεκλογέ. Τα είδατε κι εσεί και σε, σε μετρήσει που έγιναν τη κοινή γνώμη κλπ. Και, και προφανώ το κάθε κόμμα, αμέσω μετά τι εκλογέ, οφείλει όπω και κάνουμε, να κάνει την αποτίμηση του αποτελέσματό του και να δει τι έλειψε, τι δεν έλειψε Αυτά και, και τι σωστή πρέπει σωστή να συμβεί. Εγώ αυτό ε, που ρωτάω εδώ, περισσότερο λοιπόν, είναι εάν εδώ. όλοι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται αυτή τη στιγμή ω κεντροαριστερά είναι κεντροαριστερά. Είναι και τυχοδιώκτε, οι <laughs> οποίοι είδαν φω και κύριε, μήκαν. κύριε Ζαχαρέ, το ξέρετε καλά ότι όταν μιλάμε για κέντρο, α πούμε, ε, είναι ένα ασαφή όρο και των πραγμάτων. Πάντα mm, ήταν. Ε, σίγουρο είναι και τόσο Πάντα σωσοφής. ήταν, διότι αν ρωτώντα. Ε, Μεγάλη μερίδα των πολιτών να του ρωτήσει πού αισθάνεσαι ότι ανήκει στην αριστερά, στη δεξιά κτλ. Η απάντηση είναι στο κέντρο. Αλλά κέντρο έχουμε δει Α, από κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά του λεγόμενου ακροκεντρώου. Είδαμε και στην τέτοια μάμε, και έτσι. Άρα ούτε αυτή είναι μια οντότητα Με, για την αλλά, οποία μπορούμε είστε να μιλάμε κέντρο, σοβαρά. κέντρο για παράδειγμα. Δεν μπορεί να κέντρο αριστερά. Ο Παύλο πιο... Πολάκη δεν μπορεί. Μ' αρέσουν οι πιο πολιτικοί όροι. Ε, Προφανώ ε, χρησιμοποιώ τον όρο και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό ε, του προοδευτικού χώρου. Ε, που εκεί σημαίνει συγκεκριμένε πολιτικέ. Διότι ξέρετε, οι ιδεολογίε δεν έχουν καταργηθεί και ούτε πρέπει να καταργηθούν και ούτε υπάρχουν ουδέτερε πολιτικέ. Αυτό είναι ένα μύθο, ο οποίο κάποιο του βολεύει Αλλά να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν κάποιε ουδέτερε πολιτικέ. Μάλλον υπάρχουν πολιτικέ στι οποίε συμφωνείτε όλοι. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Ουδέτερε δεν είναι. Σημασία έχει υπέρ τινο εργάζεσαι. Εργάζεσαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων ή δεν σε νοιάζει. Εργάζεσαι υπέρ των πολλών ή των λίγων. Εργάζεσαι υπέρ των ελαχίστων. Αυτά, ξέρετε, αποτυπώνονται σε νομοθεσία, σε θέσει συγκεκριμένε, σε προγράμματα κομμάτων κλπ. Δεν μπορεί να λε, α πούμε, ότι είμαι ε, στον προοδευτικό χώρο ή κεντρό, αλλά δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται με το εθνικό σύστημα υγεία και αν είναι για όλου και αν είναι δωρεάν ποιοτική. Ε, Κατάλαβα, κατανοώ ακριβώ τι λέτε. Ποιοτικέ υπηρεσίε για όλου, ή δεν μπορεί να λε για την παιδεία. Αυτό που, ο οποίο όμω κάνει πολιτικές, οι πολιτικέ, οι οποίε έρχονται για να δώσουν στου λίγου, έχουν σαφή, σαφές σαφέ ιδεολογικό πρόσημο. Είναι κατανοητό το τι λέτε. Άρα θέλω το να... κεντρό είναι μια. Θέλω να επικεντρώσω συζήτηση. στη διαδικασία. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξή. Είστε χρόνια πολιτικό, με μεγάλη εμπειρία. Αρκετά. πια. πια. Με μεγάλη εμπειρία. Πιστεύετε ότι αυτή η ανθρωπογεωγραφία που υπάρχει γύρω από το τραπέζι της συζήτησης για την κεντροαριστερά μπορεί να παράξει κάτι ή οι προσωπικές φιλοδοξίες μπορούν να την άξουν τα πάντα στον αέρα. Πού είστε πιο κοντά. Ε, δεν το ξέρω. Ε, μιλάω πάντα ειλικρινά. Δεν το ξέρω. Αν αυτή η συζήτηση η οποία άνοιξε θα καταλήξει και σε κάτι το οποίο θα είναι όντω αυτό που χρειάζεται η χώρα. Αυτό που ε, ε, Χρειάζονται οι Έλληνε σήμερα. Ε, αυτό που ξέρω όμω είναι ότι ένα διάλογο ορθώ άνοιξε και τα ζητήματα των συνεργασιών θα πρέπει να είναι υπαρκτά. Το είπε και πριν ο συναδελφό σα και το είπε πολύ σαφώ, ότι εάν δεν απαντήσουμε με πολιτική στι απαιτήσει τη ελληνική κοινωνία, που να ικανοποιούν ή εν πάση περιπτώσει να δίνουν μια προοπτική και να αισθάνονται ότι οι κυβερνήσει, ότι το πολιτικό σύστημα, ότι η πολιτική του αφορά, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Και αυτό, κύριε Ζαχαρέ, το βλέπουμε, το είδαμε σε αυτέ τι ευρωεκλογέ, σε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, του κινδύνου οι οποίοι υπάρχουν. Α, είδαμε και βλέπουμε και παρατηρούμε τη μεγάλη αστάθεια σήμερα σε μια χώρα που είχε μια παράδοση μεγάλη, δημοκρατική παράδοση μεγάλη και του προοδευτικού και κατευθύνσεως πολιτικές για πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά Παλιότερα, σήμερα βρίσκεται σε τρομακτική κρίση. Και αυτά πρέπει να μας αφορούν όλους, ολόκληρο μας αφορούν το πολιτικό και γι αυτό και σύστημα. Και, το και, αυτό το οποίο μας είπαν, τι άλλο μας είπαν οι πολίτες, κάναν αποχή. Ήταν τρομακτική η αποχή. Τι σημαίνει αυτό, Καλά, μπορεί να, γιατί να δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει ναι. ακόμα και αντιευρωπαϊσμό από ένα είναι, μεγάλο είναι κομμάτι. Είναι πολλών αποχρώσεων η αποχή. Δεν είναι μία απόχρωση. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει, είμαστε ευχαριστημένοι όμως... με την κυβέρνηση, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την αντιπολίτευση, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την Ευρώπη. Βεβαίω. Είναι μία συνισταμένη. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι και το ερώτημα μου έκανε. Υπάρχει και ένα κοινό σημείο που λέει ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα μου δεν μου δίνει λύσει αυτή τη στιγμή και δεν εμπιστεύομαι. Κάποιον ε, από αυτού. Λένε... για να μου δώσει την λύση. Και το εδώ ερώτημα... είμαστε για να δουλέψουμε, για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, διότι χωρί πολιτική δεν επιλύονται ζητήματα. Ε, το ερώτημα το έκανα περισσότερο σε σχέση με τι προσωπικέ ναι. φιλοδοξίες. φιλοδοξίε. Γιατί βλέπω. Ε, να σα πω ότι. Δεν μπορώ να το κρίνω. Θα εάν... πω. είπε ο κ. Κασελάκη ότι ακόμα κι αν γίνει καινούριο κόμμα, ή τέλο πάντων καινούργια απόπειρα για κόμμα και κατεβεί και ο Αλέξη Τσίπρα, εγώ θα κατέβω. Γιατί να μην το πει. Εγώ δεν είπα να μην το πει. Δεν ναι, λέω αυτό. Κοιτάξτε, δεν λέω μήπω υπερτηρείται η προσωπική φιλοδοξία του κοινού καλού. Να διαχωρίζουμε τι προσωπικέ φιλοδοξίε από θεμητέ ενέργειε στον πολιτικό χώρο. Ο Στέφανο Κασελάκη, αυτή τη στιγμή, είναι ο επικεφαλή, ο πρόεδρο του κόμματο τη αξιωματική αντιπολίτευση, του μεγαλύτερου κόμματο τη αντιπολίτευση δηλαδή, και ο οποίο άνοιξε ο ίδιο τη συζήτηση στην, στην ομιλία του πριν λίγε μέρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για την ανάγκη τη συνεργασία και πόσο ο ίδιο την εννοεί. Βέβαια, προηγουμένω είχα καθορίσει ε, ε, όλου του ε, πιθανού στόχου συνεργασία. Δεν είναι ακριβώ έτσι. το Τουλάκι είχε καθορίσει τη ζωή Το ξέρετε κούλου. πολύ καλά ότι ε, το περιβάλλον στην πολιτική και ειδή σε προεκλογικέ περιόδου είναι λίγα. Ανταγωνιστικό, εν πάση περιπτώσει, και συχνά πόσο. γίνεται και τοξικό. Δεν μιλάτε έτσι για κανέναν, δεν έχετε μιλήσει ποτέ έτσι για κανέναν. Δεν το συνηθίζω. Ε, δεν ήμουν ε, έτσι. Όχι, δεν το, κάνει ποτέ, πόσο πόσο το κάνω ποτέ. Ούτε θα το κάνω ποτέ. Δεν είναι έτσι το περιβάλλον. Επομένω, <σοκεί> υπά... και ο καθένα το εκφράζει με διαφορετικού τρόπου και επίση δεν είναι μόνο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα έχουν ακουστεί από τον κύριο Μετσοτάκη, από τον κύριο Ανδρουλάκη κλπ. Απλώς και από πολλού άλλου. Έκοψε δημόλου. μάλλον έκαψε τις γέφυρε. Δεν καίγονται οι γέφυρε. Στην λέει. πολιτική, οι γέφυρε δεν καίγονται, διότι όλοι έχουν τη συνέστηση ή πρέπει να έχουν τη συνέστηση όταν θέλουν να είναι α, οι χρήσιμοι στη χώρα του, στου πολίτε του οποίου εκπροσωπούμε, διότι είμαστε εκλεγμένοι και είμαστε εδώ και συζητάμε, διότι εκπροσωπούμε πολίτε. Και το βλέμμα μα πρέπει να είναι συνεχώ στραμμένο εκεί. Θέλω όχι, να... στον εαυτό μας, μας, όχι στον εαυτό μα. Απλά στον εαυτό μα να προσέχουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Είναι, ε, είναι αυτή πολύ είναι... αυτό που είναι, λέω. Αυτό είναι, το στη συνέχεια. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Ζαχαρέ. Θέλω να δούμε μαζί κάτι. Και με αυτό κινούμε και αυτή είναι και η πηξίδα μου σε όλο το διάστημα όσο βρίσκομαι στα πολιτικά πράγματα εκλεγμένη από το, του συμπολίτε μου. Θέλω να δούμε μαζί κάτι. Θέλω να δούμε πώ αντέδρασε ο κύριο Γιώργο Τσίπρα μετά την αποπομπή του, η οποία ήταν η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα μετά τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Για να δούμε. Δέκα λεπτά μετά από ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ, στην οποία υποστήριξα την ανάγκη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, ενημερώθηκα σχετικά με τη λύση σύμβαση εργασία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται μάλλον για σύμπτωση, σε συνέχεια άλλων συμπτώσεων, λέει ο Γιώργο Τσίπρα και συνεχίζει. Προφανώ η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα προχωρήσει παρά τα όποια εμπόδια, γιατί είναι η απέτηση τη τηρητική πλειοψηφία. Επίση, η κατάκτηση εδώ και δεκαετίε για δημοκρατία στα κόμματα, όπω και στην κοινωνία, δεν θα υποκληθεί σε επικίνδυνε αντιλήψει που αναφέρονται μόνο σε δικαιώματα και καθόλου στην πολύ βαθύτερη, συνεχίζει, και ευρύτερη ανάγκη δημοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία. Σε ό,τι με αφορά, δεν ανήκω στο κλαμπ όσων δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψουν στη ζωή του, αλλά και σχεδόν ποτέ δεν συνδυάζονταν η πολιτική μου δραστηριότητα με επαγγελματική κομματική σχέση. Και έγραψε και ένα άρθρο στην εφημερίδα των Συντακτών. Αν μπορούμε να το δούμε και αυτό, δεν θα το διαβάσουμε τώρα ολόκληρο. Ε, α, συνεχίζει η δήλωση, συγγνώμη. Μπορεί ο Στέφανο Κασελάκη να ήρθε για να μείνει. Αλλά η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ αναχωρεί με πιο μαζικού ρυθμού από ότι το 2019-2023. Όσο περνάει ο χρόνο, οι ευθύνε για αυτή την αναχώρηση αντικειμενικά βαραίνουν λιγότερο το παρελθόν, το δύσκολο 23, και βαραίνουν όλο και περισσότερο το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι από το άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών. Και θέλω να σα ρωτήσω το εξή είναι έμπλε ε, αρνητικών συναισθημάτων για τον Στέφανο Κασελάκη οι δηλώσεις του και επίσης πολύ βιτριολικές χρησιμοποιεί ακόμα και φράσεις τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει ο Στέφανος Κασελάκης. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, ο Στέφανος Κασελάκης για ποιο λόγο κινείται μερικές μέρες μετά τις εκλογές και ενώ δεν τον αμφισβήτησε κανείς. Δεν είπε κανείς ότι... Αυτά που έχουν πει για τον Ανδρουλάκη. Γιατί καρατομεί όλα αυτά τα στελέχη και θα σταματήσει εδώ, συμβαίνει κοιτάξτε, κάτι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε ε, στελεχών δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί και ο Γιώργος Τσίπρας και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος που ήταν στην επικαιρότητα χθε. Είναι πολιτικά στελέχη έτσι και αλλιώ. Είναι μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Ο Θανάσης Θεοχρόπουλο είναι μέλο τη Πολιτική Γραμματεία. Εκλεγμένοι με άμεσο δημοκρατικέ διαδικασίε, με κάλπη δηλαδή από τα μέλη α, του κόμματο. Επομένω δεν καρατομούνται. Εδώ μιλάμε για το θέμα μια εργασιακή σχέση, διότι ξέρουμε ότι όλα τα κόμματα εξ αρχαιοτάτων. Έχει, όχι και τώρα. Τεμπονέρα, εξ και όλα τα κόμματα έχουν ανάγκη και επαγγελματικών στελεχών. Σωστά. Και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ συνηθίζουμε θέσει, τι οποίε δικαιούνται οι βουλευτέ. Από αυτέ τι θέσει μοιράζουμε και συνεργάτε. Βουλευτών και βεβαίω χρησιμοποιεί και το κόμμα πιο κεντρικά, επιστρέφοντα αυτή τη δουλειά και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μετά από αποφάσει τη πολιτική γραμματεία, είναι συλλογικέ αποφάσει το ποιοι είναι οι άνθρωποι και πού μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι, και το προηγούμενο διάστημα, α πούμε, εγώ ήμουν γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Θανάσο Θεοχαρόπουλο ήταν ο διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα. Και όλη, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα το γνωρίζει, ότι. Ναι, αν το χαρό. Να μου περιγράφετε μια κανονικότητα. Σα λέω πω. Ένα λέω πως θα γινόταν πως σε κάποιο Πώ είναι αυτό. Ναι, δεν τώρα, νομίζω ότι κανεί πιστεύει αυτό που λέτε το. τώρα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό έχει. πώ να το πει κανεί. Ε, έχει... Επειδή αυτά τα, είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα και επειδή και ο πρόεδρο, όπω ξέρετε, δεν, είναι, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει, αναγνωρί, έχει, αναγνωρί, έχει ανα, πάει στην Αμερική. Περιμένω ότι θα συζητήσουμε, γιατί ξέρετε και το κάθε σχέδιο, ακόμα και αυτό δηλαδή, ανασυντάσω. Τις, ε, τις οργανωτικές μου δομές. Το αντιλαμβάνομαι. Μόνο που αυτό δεν αποφασίζεται αυτό έτσι. Ρώτησα. Αυτό αποφασίζεται σε κάποιο όργανο, στην Συνεδριάζουν στην στην όργανα Συνεδριάζουν τα όργανα. Στην προκείμενη ε, δεν έγινε συζήτηση για αυτές τις αποφάσεις. Άρα ήταν προσωπική του απόφαση. Δεν μπορώ να σα πω παρακάτω διότι δεν το γνωρίζω. Διότι ο κ. Βασιλιάδη μου έχει πει δύο φορέ αλλά... πρόσφατα ότι δεν συνεδριάζουν καν τα όργανα πια στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σα είπα ότι αυτό το διάστημα ήταν και προεκλογική περίοδο. Όχι, δεν είναι και Με το εκλογικά ο Βασιλιάδη. Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, όταν άρχισε και η έντονη δραστηριότητα όλων μα ανά την Ελλάδα και βεβαίω προεξάγοντα και του Προέδρου, αλλά και του Γιώργου Τσίπρα που ήταν υποψηφίου βουλευτή και του Φανάστη Παρόπουλου και όλοι. Λοιπόν, όλοι συντεταγμένα δώσαμε αυτή τη μάχη. Και δεν συνεδρίασαν όργανα για ένα μεγάλο διάστημα, δεν το συνηθίζαμε, αλλά έγινε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μα το μεγάλο. Θα είναι αν δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Θα είναι μέρα. αν δεν συνεδριάζουν, βεβαίω. Αλλά ξέρω ότι με την επιστροφή του Προέδρου θα υπάρχει η συνέχεια τη συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα που δεν έγινε για του ίδιου λόγου. Θα παίζουν κάποιο ρόλο και γιατί θα... το ρεπορτάζ. Λένε οι συναδελφοί μου που καλύπτουν το ρεπορτάζ Λίζα ναι. ότι στόχο του κυρίου Κασελάκη είναι να το κάνει προσωπικό το κόμμα. Ιωταχή. Αυτό είναι από το ρεπορτάζ, όπω λέτε κι εσεί. Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σα πω γιατί το λένε οι, συ, οι συνάδελφοί ναι, σα. Ναι, ναι, αυτό, ναι, αυτό που ξέρω. Κοιτάξτε, ότι έχετε ένα νέο πρόεδρο και ότι θέλει να δώσει το δικό του προσωπικό στίγμα. Νομίζω ότι προφανώ ισχύει. Αλλά αυτό δεν το βρίσκω προβληματικό. Διότι ε, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη αλλαγών και θα συμβούν αλλαγέ. Απλά συντεταγμένα θα πρέπει να αποφασιστούν, γιατί ξέρετε, υπάρχει και εμπειρία, υπάρχει και η ιστορία. Δεν, ναι, στελέχη, ε, το έχει κόμμα φέρει αυτό. Ο, ο, Στέφανος Στέφανο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, βλέπω ότι διώχνει στελέχη. Στη διαδικασία που ε, μου περιγράψατε, Ας δεχτώ Σε όλο, ότι αυτό το, το, διάστημα, το διάστημα, σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε προσχώρηση νέων στελεχών. Όχι εννοώ στο... στελέχη τη βάση. Στελέχη που να κάνουν τη δουλειά στο κόμμα μέσα. Να βγουν μπροστά. Αυτό που ξέρω μέχρι στιγμή, αλλά είναι μικρό το διάστημα, όπω ε, ξέρετε. Δεν είναι μικρό τα είναι Τα Think Tanks στήθηκαν, οι οποίε είναι ομάδε εργασία. Από, πληματικά... από υπάρχοντε ε, ανθρώπου. Ε, όχι, ήταν και, και... και Είναι κάτι και... Είναι καινούργιοι Οι οποίοι είναι παίζουν καινούργια. κάποιο ρόλο, συζητάνε μαζί σα. Οι οποίοι έχουν ομάδε εργασία και έχουν αντικείμενα στα οποία. Ε, Του έχετε ε, για το γνωρίσει όλα ε, Όχι όλου, αλλά πολλού. Μάλιστα. Θέλω να κάνουμε και ένα τελευταίο κύκλο βλέποντα κάτι. Θέλω να δούμε τι είπε ο Παύλο Πολάκη. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που ήταν μεγάλη τύχη που ήσασταν εδώ σήμερα. Μήπω και μου το προγραφήσετε. Για να δούμε τι είπε ο Πολάκη. Όχι, αλλά Ινστιτούτα και στρογγυλά τραπέζια προβληματισμού και βιώσιμη ανάπτυξη. Πολιτική γραμμή συγκεκριμένη σύγκρουση με τα καρτέλ ενέργεια, καυσίμων, τροφίμων και τραπεζών υπέρ των λαϊκών συμφερόντων χρειαζόμαστε. Και συνεχίζει. Πολιτική γραμμή αναδιανομή από την ελίτ και την ολιγαρχία προ όφελο τη μισθωτή εργασία, τη αγροτική παραγωγή και των μικρομεσαίων χρειαζόμαστε. Για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για αποκατάσταση της αξίας της εργασίας και των συντάξεων, για αξιοπρεπές μέλλον, για τη νέα γενιά που πρέπει να σταματήσει να φεύγει από τη χώρα και να γυρίσουν όσοι έφυγαν. Και ε, θέλω πραγματικά τώρα να μου πείτε, φεύγει ο Γιώργος Τσίπρας. Ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα κάνει αυτή τη δήλωση την ημέρα που είναι η τελευταία μέρα σήμερα, αν δεν απατώμε, που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο την παρθενική του εμφάνιση και μάλιστα με πολύ μεγάλα ονόματα. Μήπω, και επειδή ξέρω ότι ο Παύλο Πολάκη είναι πολύ κοντά στον Στέφανο Κασελάκη, τουλάχιστον ήταν, μήπω του επιχειρείτε μία, όχι επιχειρείτε εσεί, μήπω επιχειρείτε με ΑΙ, μήπω επιχειρείτε μία αποτσιπροποίηση του κόμματο, διότι και ο τρόπο ακόμα που ο ίδιο ο πρόεδρό σα απάντησε στο αν θα είναι υποψήφιο στην ερώτηση του Νίκου Χατζη εάν κατέβει και ο Τσίπρα. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω τη γλώσσα του σώματο, θα είναι επιθετική. <laughs> Δεν θα μιλήσουμε με βάση τη γλώσσα του σώματο, βεβαίω, κύριε Δεχαρέ. Εγώ σα είπα ότι είναι δικαίωμά του σε ένα. Αν υποθέσουμε ότι συγκλίνουν κόμματα. Εντάξει, και και αυτά είναι αυτό. σενάρια τώρα όλα, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, όμω. Σενάρια, κάθε μέρα ακούμε και διαφορετικέ ιδέε κλπ. Και, και, είναι μια πολύ πρώιμη, νομίζω, συζήτηση όλη αυτή. Θα μα πάρει καιρό, θα πάρει καιρό αυτή η συζήτηση. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάμε όλοι. Δηλαδή ότι υπάρχουν δύο μηχανισμοί οργανωμένοι, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι οργανωμένα κόμματα, έχουν επικεφαλή κλπ. Το, ο, και βεβαίω. Εγώ ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία θέλω ο χώρος μου να πάρει την πρωτοβουλία του διαλόγου και το ανακοίνωσε και ο Στέφανος Κασελάκης και να ξεκινήσουμε τη συνεργασία που θα ξεκινήσει και από τη βάση, εγώ πιστεύω σε αυτό, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικάτα, μέσα στο κοινοβούλιο εμείς έτσι. Για εσά δεν ξέρω, ε... αλλά τοπική αυτοδίκηση και τα συνδικάτα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία σχέση. Δεν κατεβάζετε καν πλέον ψυχολογία. Όχι, ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα και πρέπει να συνεργαστούμε και να είμαστε παρόντε. Αν υπάρχει χρόνο δηλαδή την ώρα που γίνονται αυτέ τι διεργασίε. Είναι... Να φτιάξει τα φωτοβολταϊκά. Αυτά γίνονται ταυτοχρόνω. Δεν απαιτείται καιρό. Γίνονται ταυτοχρόνω. Αρκεί κάποιο να στρέψει ιδιαίτερα την προσοχή του, γιατί οι τοπικέ κοινωνίε μπορούν να λύσουν ζητήματα. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο κορυφή. Τα ζητήματα λύνονται και αλλιώ. Και οι κοινωνίε είναι σε θέση και είναι και όριμε, και είναι και κοινωνική απέτηση να προχωρήσουν. Τώρα, θα τώρα μια... από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε. Όταν ολοκληρώσετε, θα σας δεν και μια δύσκολη Εγώ, ερώτηση εγώ δεν ερμηνεύω θέσει άλλων. μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ. Δεν κάνω ερμηνείε σε θέσει που διατυπώνονται από ανθρώπου του δικού μου χώρου. Α, απλά, επειδή με ρωτήσατε και, και, τον κύριο Πολάκη, δεν θα το αποφύγω. Εγώ διαφωνώ με τι τοποθετήσει και τη θέση του κύριου Πολάκη από πολύ καιρό τώρα. Καλά, διαφωνείτε καταρχήν. Α, λόγω... Έτσι, επομένω. και, και ειστική ξέρω. Λόγος. Δεν το βάζω. Πολιτικά είναι τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο. Ε, είναι και θέμα του πώ εκφέρει τον πολιτικό λόγο σου. Τα... Ακόμα και αν συμφωνείτε. Να στο... το πούμε ότι όλα τα ζητήματα είναι πολιτικά. Ε, <laughs> εντάξει, είναι ακόμη, μια και ο ο τρόπο, ακόμη και ο τρόπο. Ε, εν πάση ε, περιπτώσει. Και επίση κάποιο αποτιμώντα το. Έχει σημασία ε, όταν συμμετέχει, όταν είσαι μέλο ομάδα, οργάνωση κομματική, πολιτική, η οποία κυβέρνησε τη χώρα. Ε, με ανθρώπου. Είχε σε επικεφαλή τον Αλέξο Τζίπρα. Αν εμεί έχουμε κάνει κριτική στον ίδιο και αν συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε, αυτά όλα συμβαίνουν φυσικά. Αλλά ο τρόπος που στέκεσαι και εκ των υστέρων έχει πολύ μεγάλη σημασία ο σεβασμός προς το παρελθόν για και να δείξει και το σεβασμό με τον οποίο θα κινηθεί στο μέλλον. Γι' αυτό σας ρώτησα. Τελευταία ερώτηση προσωπική πολύ, αν θέλετε την απαντάτε. Πραγματικά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ας πούμε ότι δεν καταφέρνουν τίποτα με το διάλογο και μένει το Πασόκ μόνο του και ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του. Και... Εγώ που βλέπω μια μαγική σφαίρα σαν αυτή που επικαλέστηκα προηγουμένως για τον Κώστα Γιανακίδη, βλέπω μπροστά ένα Τρίτο πόλο, δηλαδή μια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα να περισσώσει το χώρο τον οποίο δημιούργησε, πιθανόν και σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπανδρέου. Έχετε πει τρία, αν τέσσερα, ίσω. Δεν ναι, 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 διαβλέπω, πει τρεις και διαφορετικ... έχω πάρει. πει τρει διαφορετικέ Έχετε πει πάρα πολλέ ιστορίε. ΣΥΡΙΖΑ και ένα καινούριο ε, κόμμα επειδή... με Τσίπρα Παπανδρέου. Ε, επειδή τώρα είναι υπαρκτά. Υπάρχουν... Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ναι. και αισθάνομαι πιο κοντά και εντελώ μέσα σε αυτό. Και όχι στον Αλέξη λοιπόν, Τσίπρα. Λοιπόν, ο Αλέξη Τσίπρα δεν είναι μέλο. Και είναι ο ίδιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοβουλία. πήρε τη και αυτό όμω πρωτοβουλία. Πήρε πρωτοβουλία δεν σημαίνει για να μιλήσει για, τα, μεγάλα, ζητήματα. Κοιτάξτε, δεν πήρε πρωτοβουλία να κάνει κόμμα. Δεν το ξέρουμε. Το Ινστιτούτο Σκέψη έκανε. Αυτό το έκανε. Το οποίο και έκανε την πρώτη του πολύ πετυχημένη διημερίδα προχθέ. Διεθνή κιόλα. Διεθνή διάσκεψη. Με πάρα πολύ σοβαρού συνομιλητέ, ομιλητέ και πάρα πολύ σοβαρέ συζητήσει. Οι οποίε μα είναι απολύτω χρήσιμε. Διότι η πολιτική, όπω σα είπα, είναι η μόνη η οποία μπορεί να δώσει λύσει. Μετά πιστεύετε, ο Αλέξη Τσίπρα για το όλο Ανδρέο. Ε, ξέρω ότι χαριτολογούσαν και οι δύο και ξέρω γιατί έχουν βρεθεί πολλέ φορέ μαζί. Αλλά τα ξέρω κι εγώ. Πιστεύετε ότι μετά νιώσαν και οι τότε. και ξέρω ότι συνεργάζονται σήμερα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και προφανώ θα τα έχουν πει μεταξύ του όλα αυτά. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, εγώ, κύριε Βασίλη, Ζαχερή. που ήσασταν εδώ. Φυσικά, θα θα, θα τα ξαναπούμε, είμαι περίπου βέβαιο, γιατί. Φυσικά. Είναι πολύ νωρί ακόμα. Δηλαδή. Έγιναν πάρα πολλά γεγονότα μέσα σε πολύ λίγε μέρε τα οποία είναι εντελώ ε, ε, αντικρουόμενα μεταξύ του και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει φασαρία καταρχήν και θα δούμε τι άλλο. Ήδη έχει δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό μια αναταραχή, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι, έτσι συμβαίνει. Για να δούμε τι θα συμβεί.